Τραγωδία ακόμα που σημειώθηκε σε ένα φοβερό τροχαίο δυστύχημα. Χθες το πρωί λοιπόν ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε μια στάση λεωφορείου. Ένα τραγικό αποτέλεσμα φυσικά, ένας απολογισμός, μια 68χρονη και μια 20χρονη, οι οποίες περίμεναν στη στάση του λεωφορείου να είναι νεκρές. Κύριε Σφακιανάκη. Καταστροφή. Κύριε Καλιακμάνη, κύριε Χρονόπουλε. Να περιμένεις. Έλλημο. Τραγωδία μεγάλη. Ο στρατής μας πήγε ως εκεί. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία στην πατρίδα Βέρειας από το τραγικό περιστατικό που συνέβη το πρωί της Δευτέρας, όταν μια 68χρονη γυναίκα και μια 20χρονη φοιτήτρια βρήκαν τραγικό θάνατο. Την ώρα που οι δύο γυναίκες περίμεναν στη στάση του λεωφορείου, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 64χρονος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ήρθε κατά πάνω τους με αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν τη ζωή τους. Μάλιστα, η 68χρονη γυναίκα εξφενδονίστηκε 25 μέτρα μακριά. Η κυρία Φωτεινή ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έσπευσαν στο σημείο για βοήθεια. Όταν άκουσες το μπαμ και βγήκες έξω, είδες το κοριτσάκι πρώτα. Είδα το κοριτσάκι. Ήταν σε πλάγια θέση. Η θέση του άρχισε να του μιλώ. Το πήρα και αυτό το σφιγμό. Είδα ότι είχε παλμούς. Το μόνο που του έλεγα είναι να έχει ανοιχτά τα ματάκια του, να μην κοιμηθεί. Και όταν του μιλώ, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει. Και προσπαθούσε και αυτό το καημένο. Και καταλάβαμε από κάποια παπούτσια που βρήκαμε εδώ, ότι υπήρχε και άλλο άτομο. Η κόρη της ήρθε και μου είπε ότι η μαμά μου ήταν στη στάση και από εκεί αρχίσαμε να ψάχνουμε. Και μετά με φώναξε από εδώ ο άντρας μου και μου λέει υπάρχει και άλλο άτομο. Να φανταστείς ότι έχει και άτομο. Ναι, αυτό ήταν, πέρασε, εκτινάχθηκε, έσπασε την πέρκολα και πήτανε και πέρασε από το στό, στην άλλη αυλή. Ήταν εξαπλωμένη κάτω, δεν είχε σφιγμό, κοίταξα το σφιγμό της. Της μίλησα, της έπιασα το χέρι, αλλά κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κατεβαίνουμε, βλέπω αυτό με το αμάξι του, εδώ η μούρη του να είναι εδώ σχεδόν, γιατί αναποδογύρισε το αμάξι. Ο ίδιος να είναι μέσα, ήρθαν τον βγάλαν μετά και πετάει τη γυναίκα από τη στάση. Ελάτε να σας δείξω σιγά σιγά. Την πέφτει, την φεύγει από εδώ μέσα και την πετάει εκεί στην πόρτα μπροστά. Στο σημείο εκείνο. Στο σημείο, 25 μέτρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, κύριε Σπύρο, στο σημείο που εκτινάχθηκε. Ναι, εδώ κατέληξε. Όπου. Εδώ κατέληξε, από τη στάση. Σε εκείνο το σημείο ότι έχει λουλούδια, υπάρχουν και τα παπούτσια. Σκοπέλας. Σκοπέλας. Σνιαρίς αυτής. Η 68χρονη η Θωμαή, συνταξιούχος νοσηλεύτρια του χωριού, ήταν πολύ αγαπητή. Θωμαή αποτελούσε το κύτταρο της ενορίας. Εγώ έχω 22 χρόνια εδώ, ήταν δίπλα μου συνέχεια. Δυστύχημα έγινε απέναντι από το σπίτι της. Είναι τραγικό γιατί το είδαν, όπως είπες, και η κόρη της όλοι και κατευθείαν βγήκαν έξω, δηλαδή ήταν λίγα μέτρα από το σπίτι της. Απλά θα πρέπει να πάρουμε μέτρα πάνω για αυτόν τον δρόμο τον επικίνδυνο, γιατί κάθε μέρα πρέπει να ξέρεις περνάνε με 100 με 150 χιλιόμετρα από αυτόν τον δρόμο. Ξεχωριστή κοπέλα. Πολύ καλή. Μας άφησε άφωνους όλους σήμερα, πάνω σε όλο το χωριό. Ήταν εξαιρετική κυρία, πολύ αγαπούσε την εκκλησία, ερχότανε, πάντα περιποιημένη, πάντα με τον καλό το λόγο στο στόμα. Δεν έχω λόγια, συγκλονίστηκα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, πραγματικά. Ήδη στα 2 δευτερόλεπτα πριν τη στάση, δηλαδή ήταν το αστικό, έβλεπε το συμβάν να πάει τις κοπέλες πάνω στην πληροφορία. Δηλαδή λίγα δευτερόλεπτα ακόμα και θα γλιτώναν. Ή θα χτυπούσε το αστικό, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Θρήνος και για την 20χρονη Ελίζα, αλβανικής καταγωγής, που σπούδαζε νοσηλευτική. Ο θείος της αναφέρει πως το κορίτσι είχε έρθει να τους δει και περίμενε στη στάση για να πάει στο νοσοκομείο να δει τη θεία της. 20 χρόνων κορίτσι, ένα υπέροχο κορίτσι, πλάσμα. Ναι. Και οι άλλοι, που σκοτώθηκε, οι άλλοι είναι πιο μεγάλοι, αλλά είναι κρίμα. Είμαστε ανθρώπους. Ο κορίτσι ήταν εδώ. Ναι. Περιμένω σε όνειρα. Σπούδαζε έτσι. Σπούδαζε για νοσοκόμα.
και ήθελε να έρθει στο νοσοκομείο γιατί είχε τη θεία του εκεί και έτυχε αυτό που έτυχε. Πώς το έμαθες? Το έμαθα γιατί με πήραν τηλέφωνο. Όπως πήρα τηλέφωνο την κοπέλα, του κουρίτσι, για να δω που είναι και με το άνοιξε από την αστυνομία. Μου το άνοιξαν αυτοί και με είπαν ότι είχε αυτό. Και εδώ η κοπέλα είναι στο νοσοκομείο. Οι γονείς. Τώρα κλαίνε, τρέχουν. Η μάνα του βγάζει το ντομαλίδι, ένα κουρίτσι είχε. Τι έκανε. Το κορίτσι αυτό έμενε εδώ πέρα μαζί με εσένα. Όχι, έμενε στην Τέρια. Αλλά ήρθε για ένα βράδυ σε μένα. Θα κοιμηθείτε βεβαίως νομικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Στον άνθρωπο αυτό τι λόγια μπορεί να επιστρατεύσει κανείς και να πει για αυτό το κακό, το διπλό κακό? Τι θα πει, αφού φαίνεται, τι έγινε. Και τι θα γίνει στην πατρίδα της? Και δύο μάλλον θα το κάνουμε στην Αλβανία. Γιατί δεν μπορούν να έρθουν και αυτοί όλοι εδώ και πρέπει να το πάμε πάνω στην Αλβανία. Έχει άλλα αδέλφια? Ένα αδερφό μικρό έχει. Ο 64χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να επικαλέστηκε αδιαθεσία και λόγω αυτής έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με συνέπεια να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να προκαλέσει το δυστύχημα, συνελήφθη. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Βέρειας.